Έντονη κινητικότητα παρουσιάζεται στην Αντβίβκα, όπου οι Ρώσοι φέρεται να κατέλαβαν τις εξοχικές περιοχές της πόλης και τη βιομηχανική ζώνη της Πρόμκα. Είναι η πρώτη ρωσική πρόθεση στην πόλη Φρούριο εδώ και πολλές εβδομάδες. Στην ύπεθρο του Μπάχμου, τη Βάγνερ αποθεί του Ουκρανούς με υποστήριξη επιθετικών ελικοπτέρων, K-52 Alligator και με χρήση όλμων των 120 χιλιοστών. Προφανώ οι Ρώσοι επιχειρούν να δημιουργήσουν αντιπερισπασμού σε διάφορα άλλα μέτωπα για να αναγκάσουν το Κίεβο να διασπείρει τι δυνάμει του και να σταματήσει τι ενέργειε των Μπάκμουτ. Η Ατβίβκα όπω και η Μαρίνκα αποτελούν πρόβλημα για την πόλη του Ντονέτσκ, καθώ επί τη ουσία οι αξιόμαχε δυνάμει των Ρωσόφωνων έχουν αναγκαστεί να παραμείνουν εκεί και να μην βοηθήσουν του Ρώσου σε άλλα Ουκρανικά μέτωπα για να προστατεύουν τη μεγάλη Ρωσόφωνη πόλη. Την ίδια στιγμή τα πράγματα φαίνεται πως ξεκαθαρίζουν ως προς το τι συμβαίνει εντός της πόλης. Οι δυνάμεις της Βάγκνερ συνέχισαν κανονικά τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις στην ανατολική πλευρά. Η ρωσική αεροπορία ισοπαίδωσε το βράδυ τα τελευταία ψηλακτήρια που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί ως οχυρά. Ό,τι έχει απομείνει σε ουκρανικά χέρια είναι κυρίως μια μικρή περιοχή με χαμηλά σπίτια που προσφέρουν μικρά πλεονεκτήματα υπό όρους δεσπόζους ασοχηρής θέση. Η Βάγνερ ισχυρίζεται ότι έχει επανορθώσει τη ζημιά που προκάλεσε στη ρωσική άμυνα η εγκατάλειψη θέσεων από το ρωσικό στρατό.